Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης για την κακοκαιρία Ελπής που θα πλήξει και το νησί μας. Πέρα από το τσουχτερό κρύο και τις έντονες βροχοπτώσεις, ο λευκός επισκέπτης θα κάνει την εμφάνισή του σε υψόμετρα άνω των 800 μέτρων από το βράδυ του Σαββάτου. Και βαθμία τα χιόνια θα κατεβαίνουν όλο ένα και πιο χαμηλά. Και το απόγευμα βραδάκι δεν αποκλείεται να εντοπίζεται ακόμα και πάνω από τα 400 μέτρα. Αλλά αυτό το κοκοσάλι, το χαρακτηριστικό, μπορεί να σημειωθεί και μέσα στις πόλεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάνω από τα 100-150 μέτρα όμως περιφερικά, ας πούμε, των πόλεων, θα το γυρίζει σε χιόνι και μάλιστα και το στρώνει κατά διαστήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάμε και σε μια Δευτέρα με άστατο καιρό, ένα άνοιξε κλίσε, το οποίο θα έχουμε και το οποίο άνοιξε το στο κλίσε, θα έχουμε μπόρες βροχής και χιονιού. Όλη η περιφέρεια είναι σε ετοιμότητα, τα μηχανήματα της περιφέρειας είναι σε ετοιμότητα, εργολάβοι της περιφέρειας, οι οποίοι συνεργάζονται με τις τεχνικές υπηρεσίες, είναι σε ετοιμότητα. Από εκεί πέρα χρειάζεται προσοχή. Κοιτάξτε, ουσιαστικά από σήμερα, Κυριακή εντονότερα, και φαίνεται να κορυφώνεται την Τρίτη και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις και σε χαμηλό υψόμετρα. Η πολιτική προστασία κάνει αυτό που πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, εάν επαληθευτούν, θα έχουμε θέματα στην κυκλοφορία, καθώς οι χιονοπτώσεις θα επικρατήσουν και σε χαμηλά υψόμετρα. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί έτσι ο κόσμος δεν θα τρέξει στα βουνά. Θα το απολαύσουμε έξω από την πόρτα μας. Τι καλύτερο, ούτως ή άλλως είμαστε φοδιασμένοι. Ναι. Μόνο μια διακοπή ρεύματος μας φοβίζει. Κάτι άλλο νομίζω όχι. Τα υπόλοιπα έχουμε απ' όλα. Τρόφιμα σίγουρα και καλοπέραση. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναμένονται έντονες, συνεχόμενες και πυκνές χιονοπτώσεις στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Οροπεδίου με φαινόμενα παγετού. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έχει προβεί στη δημιουργία δικτύου προστασίας των ωφελουμένων, ενώ λεωφορείο του Δήμου πραγματοποίησε δωρεάν δρομολόγια προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να μετακινηθούν ώστε να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Οι χιονοπτώσεις προβλέπονται από σήμερα, από τα 650 μέτρα και πάνω, από σήμερα το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Και συνεχίζουν με τα ξημερώματα Τρίτης, όλη την Τρίτη και την Τετάρτη. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έχει εφοδιάσει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με τρόφιμα, με καύσιμη ύλη, με φάρμακα. Κυρίως οι κάτοικοι να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα εφόδια, να μην μετακινούνται άσκοπα. Και στα Νόγια η χιονόπτωση θα είναι πυκνή και μεγάλης διάρκειας, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν όλη την εβδομάδα. Για τα σχολεία η απόφαση έχει βγει προληπτικά να είναι κλειστά από τη Δευτέρα μέχρι νεωτέρας. Ο λόγος είναι ότι οι θερμοκρασίες οι οποίες από το βράδυ του Σαββάτου θα υπάρχουν στην περιοχή θα είναι κάτω από το μηδέν. Τα φαινόμενα θα ενταθούν, με αποτέλεσμα φοβάμαι και μέχρι τουλάχιστον την Πέμπτη να μην μπορούν να ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Βάσει της πληροφόρησης που έχουμε, οι δύσκολες μέρες είναι από τη Δευτέρα, το βράδυ, Τρίτη μέχρι και Τετάρτη. Το πρωί του Σαββάτου αρκετοί πολίτες απόλαυσαν τη βόλτα τους στην περιοχή του Καράβολα πριν την έλευση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Καλαρώνουμε τώρα με τη μικρή εδώ πέρα, πριν έρθει η κακοκαιρία, η Ελπίδα. Έχουμε ενημερωθεί και βγήκαμε τώρα πριν πιάσει. Να βγει και ο μικρός να παίξει λίγο, γιατί μετά θα κλειστούμε μάλλον μέσα από ό,τι φαίνεται. Την Ελπίδα. Είναι που λέμε πεθαίνει τελευταία, θα έρθει σε εμάς τελευταία μάλλον πάλι. Οπότε θα περάσει, θα κάνει το κύκλο της από όλη την Ελλάδα και θα έρθει εδώ. Η κακοκαιρία στην Κρήτη είναι λίγο, ρε παιδί μου, έτσι. Προετοιμαζόμαστε για τα χιόνια. Να βγούμε να παίξουμε κανένα χιονοπόλεμο. Ναι, και αν είναι τόσο τραγικό, είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Μας έχει ξανασυμβεί. Αύριο το πρωί αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά και στα ημιορεινά, ενώ ακόμα πιο δύσκολο αναμένεται να είναι το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης με πυκνές χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα. Και θα πάμε τώρα στην Κυριακή. Ένα δεύτερο κύμα, κάπου γύρω στις 6 με 8 το πολύ 10 ώρες, θα ξανεπηρεάσει σχεδόν ολόκληρο το νησί με βροχές στα παιδινά και στα παραθαλάσσια και χιονοπτώσεις κοντά στα 100 με 150 μέτρα. Βέβαια, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων, δεν αποκλείεται κάποιες χιονοπτώσεις να φτάσουν και σε παραθαλάσσιες περιοχές πρόσκαιρα. Όπως εκτιμάται, την Τρίτη τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ τα χιόνια ίσως να κατέβουν κάτω από τα 150 μέτρα υψόμετρο.